περπατάει κάποιος τραυλό στο δρόμο και σταματάει σε ένα περίπτερο και λέει στον περίπτερα «Συγγνώμη, μήπως ξέρετε κατά που πέφτει η σχολή τραυλών». Λέει ο περίπτερας «Τι να την κάνεις αγοράκι μου τη σχολή, έχεις μια χαρά τραυλίζεις». Πώς λέγεται η κλεψιά των αλόγων, υποκλοπή. Συναντιόνται στον δρόμο δύο φίλοι και λέω ένας στον άλλον «Για χαρά, τι γίνεται». Λέει ο άλλος «Άσε, πού να στα λέω». Εχθές το βράδυ ήμουν στο σπίτι μιας παντρεμένης και την ώρα που είμαστε στο κρεβάτι και ροδοτροπούσαμε, κάποια στιγμή ξεκλειδώνει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο άντρας της, ένα γομάρι 150 κιλά, και με παίρνει στο κυνήγι. Ξεκουμπώνεται και βγάζει ένα πράγμα έξω σαν ρόπαλο και με στριμώνει σε μια γωνία και με βίασε. Δόξα τω Θεώ, γιατί αν μου το έφερνε αυτό το πράγμα στο κεφάλι, θα με σκότωνε. Πώς λέγεται το φαγητό των αλόγων? Υποτροφία. Πάει μια αγριά στο φαρμακείο και λέει στο φαρμακοποιό «Συγγνώμη, ποι έχετε?» Λέει «Έχουμε». «Δεκανίκια έχετε?» «Έχουμε». «Κολάρα έχετε?» «Έχουμε». «Πάπιες έχετε?» «Έχουμε». «Πιεσόμετρα έχετε?» «Έχουμε». «Θερμόμετρα έχετε?» «Έχουμε». Λέει ο φαρμακοποιός «Συγγνώμη γιαγιάκα, τι τα θέλετε όλα αυτά?» Λέει «Κάνω λίστα γάμου». Πώς λέγεται αυτός που γκρεμίζει μάντρες? Μαντράχαλος. Παίρνει κάποιος πατέρας τηλέφωνο τον καθηγητή του γιού του να το ρωτήσει πώς πάει στα μαθήματα. Και του λέει «Συγγνώμη, πώς πάει ο γιος μου στα μαθήματα?» Του λέει ο καθηγητής «Για το γιο σας έχω δυσάρεστα και ευχάριστα. Να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα ή από τα ευχάριστα?» «Από τα ευχάριστα ή από τα δυσάρεστα?» Λέει ο πατέρας «Από τα δυσάρεστα». Λέει «Με τα λύπη μου πρέπει να σας ανακοινώσω ότι ο γιος σας είναι ομοφυλόφιλος». Λέει «Και τα ευχάριστα?» «Τα ευχάριστα είναι ότι εχθές βγήκε μυς και σαριανή». Πώς λέγεται αυτός που ζει στα κάτεργα? Κατεργάρης. Πάει κάποιος στον οριλά και του λέει «Γιατρέ, έχω κάποιο πρόβλημα με τη μύτη μου». Λέει «Για καλά να εξετάσω». Τον εξετάζει καλά καλά στη μύτη και του λέει «Αγαπητέ μου, έχεις κρατάκια». Λέει «Και το παγώ, όποτε φάω κρέας μου βγαίνει από τη μύτη». Πώς σκοτώθηκε ο τελευταίος Κούρδος αυτονομιστής? Ξεκουρδίστηκε. Μπαίνει κάποιος τύπος σπίτι του, πάει στην κρεβατοκάμαρα και βλέπει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με έναν Ισπανό τουρίστα. Γυρνά και λέει «Μόρι Φρόσο, τι κάνεις εκεί?» Λέει «Εγώ δεν κάνω τίποτα, αυτός μου κάνει». «Καλά και εσύ», λέει, «δεν μιλάς?» Λέει «Μπορείς πιο Ισπανικά, τι να του πω». Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει ήθος? Άνηθος. Συναντιούνται δύο παλιοί στενοί φίλοι στη γέφυρα της Χαλκίδας μετά από δύο μήνες. Και λέω ένας στον άλλον «Δεν μου λες τι έγινε, ρελάκι?» Του λέει «Παντρεύτηκες?» Λέει «Παντρεύτηκα». Λέει «Ποια είναι αυτή που μου έλεγες?» Λέει «Ναι, αυτήν». «Ρε βλάκα», του λέει, «αυτή την έχει πάρει όλη η Χαλκίδα». Και ο λέει «Σιγά τη Μεγαλούπολη». Πώς λέγεται η γυναίκα του Κορασίδη? Κορασίδα. Λέει ο ασθενής στο γιατρό «Γιατρέ, πριν με χειρουργήσετε είχατε γένεια?» Και του λέω «Γιατρός, τέκνο μου δεν είμαι ο γιατρός, ο Άγιος Πέτρος είμαι». Wow! Πώς λέγεται αυτός που κολακεύει τις βρύσες? Βρικόλακας. Όπως θα ξέρετε, οι Σκοτσέζοι χαίρουν φήμης για την τσιγκουνιά τους. Λοιπόν, είναι τρεις. Ένας Σκοτσέζος, ένας Άγγλος και ένας Ιρλανδός. Λέω «Ιρλανδός, αύριο που θα πάμε εκδρομή, εγώ θα φέρω μαζί μου ένα κιλό ψητό κρέας». Λέει ο Άγγλος «Εγώ θα φέρω μαζί μου ένα κομμάτι κέικ». Και ο Σκοτσέζος λέει «Εγώ θα φέρω μαζί μου τον αδερφό μου». Wow! Γιατί ο Αχιλλέας πήγε στην Τρία και δεν βρήκε θέση στην Τέσσερα?
Έχει πάει στον γιατρό, στον παθολόγο, τον εξετάζει καλά ο παθολόγος και στο τέλος του λέει ο γιατρός, μπορεί να μου κάνει μια χάρη. Λέει, ορίστε. Λέει, μπορεί να ξεβρακωθείς και να πας να κάτσεις έξω στο μπαλκόνι. Του λέει, ασθενή, γιατί. Λέει, γιατί δεν χωνεύω τους απέναντι. Ωω! Είναι αυτό που είναι μαλλιαρό, παχύ, κυκλοφορεί στο Βόρειο Πόλο και στη θάλασσα επιπλέει. Η βαρκούδα. Έχει πάει κάποια κυρία στο γυναικολόγο για το τεστ Παπα-Νικολάου. Να έχει βάλει λοιπόν ο γιατρός κάτω, της έχει βάλει τα πόδια σαν αναβατήρες και την εξετάζει. Και τη λέει με έκπληξη, τι να σας πω κυρία μου, πρώτη φορά μου βλέπω τόσο μεγάλο κόλπο. Του λέει αυτή, εντάξει γιατρέ, δεν είναι άγια το λέτε δύο φορές. Λέει ο γιατρός, η δεύτερη ήταν ο αντίλαλος. Wow! Πώς λέγεται αυτός που τραγουδάει και εδρώνει μασχάλες του. Μασχάλης Τερζής. Έχει πάει ένας τύπος ζωηρούλης στο γιατρό, στον ουρολόγο για εξέταση προστάτη. Και αν λοιπόν ο γιατρός βάζει το γάντι, του βάζει το δάχτυλο πίσω, το βγάζει, του λέει γιατρέ τελικά τι έχω, του λέει έχεις προστάτη σε εξέλιξη. Λέει συγγνώμη μου βάζετε και άλλο ένα δάχτυλο για να έχω μια δεύτερη γνώμη. Και ποια δουλειά δεν γίνεται στο πόδι. Το πλύσιμο στο χέρι. Μπαίνει ένας τύπος στο ψιλικατζίδικο και λέει στο ψιλικατζί καρφίτσες έχετε. Λέει έχουμε. Λέει μου βάζετε 2,5 κιλά. Λέει ο ψιλικατζής 2,5 κιλά. Λέει γιατί σας φαίνεται περίεργο. Όχι λέει εντάξει δεν μου έχει ζητήσει κανείς μέχρι τώρα 2,5 κιλά καρφίτσες. Λέει κοιτάξτε κύριε μου εγώ είμαι νουμερίστα σε τσίρκο και κάθε βράδυ στο νούμερό μου καταπίνω 3 σπαθιά. Λέει ο ψιλικατζής και τις καρφίτσες τι θέλετε. Λέει αυτή την εβδομάδα κάνω δίαιτα. Wow! Ποιο είναι το άκρο νάωτο της υπομονής. Να βγάζεις ψήρες με γάντια του μπόξ. Είναι κάποιοι ρεπόρτερ και σταματάνε στον δρόμο περαστικούς να ρωτήσουν για μοντέρνα ζευγάρια. Κάποια στιγμή σταματάνε λοιπόν κάποιον κύριο, του λένε γεια σας, κάνουμε ένα ρεπορτάζ για μοντέρνα ζευγάρια. Είστε παντρεμένο, λέει ναι. Είστε μοντέρνο ζευγάρι. Λέει το κατά δύναμη. Δηλαδή λέει, ας πούμε το βράδυ κοιμόστε χωριστά σε χωριστές κλωδοκάμαρες. Λέει ναι, σε χωριστές κλωδοκάμαρες. Λέει και άμα θέλετε να κάνετε έρωτα με τη σύζυγό σας, πώς λειτουργείτε. Λέει άμα θέλω να κάνω έρωτα με τη σύζυγό μου, σφυράω και όταν σφυράω έρχεται. Λέει και όταν θέλει αυτή να κάνει μαζί σας έρωτα, πώς λειτουργεί. Λέει βγαίνει στη δική της πόρτα της κλωδοκάμαρας και ρωτάει. Μίτσο, μήπως σφύριξες. Wow! Τι είναι αυτό που είναι μαυράσπρο, κυκλοφορεί στο Βόρειο Πόλο και είναι φτιαγμένο από τσίγκο. Ο τσιγκουίνος. Πάει μια κυρία στο γυναικολόγο για τεστ εγκυμοσύνης. Μόλις τη βλέπει ο γιατρός, τη λέει πάλι εδώ στην κυρία μου. Λέει τι να κάνω πάλι. Λέει είναι η πέμπτη φορά που μένετε έγκυος. Λέει το ξέρω. Καλά, γιατί δεν έχετε πει, λες, τον άντρα σας να προσέχει. Λέει, αυτός προσέχει, οι άλλοι δεν προσέχουνε. Πώς λέγεται ο θείος του Νες Καφέ. Θες καφέ. Μπαίνει ένας ανθρωποφάγος σε πλοίο και σε λίγο πάει στο εστιατόριο και κάθεται. Του πλησιάζει ο σερβιτόρος και του λέει να σας φέρω τον κατάλογο των φαγητών. Του λέει, έχει καλύτερα να μου φέρεις τον κατάλογο των επιβατών. Wow! Πώς λέγεται ο δικηγόρος ο Κούρδος, Λικουρδέζος. Είναι δύο γέροι και λέω ένας τον άνωνε, είμαι 85 χρονών, τρώω τι να είναι, πίνω τι να είναι και έχω και μια γκόμενα 23 χρονών και την έχω αφήσει έγκυος. Του λέω άλλος αυτό μου θυμίζει μια ιστορία με ένα φίλο μου κυνηγό που πήγε για κυνήγι και εκλάθους αντί να πάρει μαζί το ντουφέκι του πήρε την ομπρέλα του και βγαίνει στο δάσο για κυνήγι. Προβάλλει μπροστά του μια αρκούδα, έντρομος παίρνει την ομπρέλα, πατάει το κουμπί της ομπρέλας, ανοίγει η ομπρέλα διάπλατα και αρκούδα κάτω τέζα. Του λέει ο άλλος αποκλείεται την αρκούδα, κάποιος άλλος την πυροβόλησε. Του λέει αυτό λέγε εγώ, την κόμενα, κάποιος άλλος την κάστρωσε. Wow! Πώς λέγεται αυτός που αγοράζει πιθάρια. Πιθαγόρας. Είναι δύο κόμενες και λέει μια στην άλλη,
Πόσους άντρες έχεις πάρει στη ζωή σου? Λέω, έχω πάρει έναν και τον έχω παντρευτεί. Η άλλη λέει, έχω πάρει πέντε, αλλά όλους μαζί. Όλο! Πώς λέγεται αυτός που κάθεται και κρατάει τα αυτιά του? Αυτοκράτορ. Ταξίδευε κάποτε με ένα πλοίο ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν και το πλοίο ναυάγησε. Μπάσπε τόση με κάτι σωσίβια βγήκαν έξω και σωθήκανε και βγήκαν σαν να ξερονήσει. Και περιμένανε να περάσει κανένα πλοίο, κουνάγανε πανιά, πουκάμισα αυτά, να τους δει να τους περισυλλέξει. Περνάει λοιπόν ένα πλοίο, τους περισυλλέγει και σώνονται. Την άλλη μέρα λένε στο Μότσαρτ, κύριε Μότσαρτ, το πλοίο που ανεβήκατε είναι πειρατικό και αύριο έχει φασίνα στο κατάστρωμα. Λέει, εγώ ολόκληρος Μότσαρτ θα κάτσω να κάνω φασίνα στο κατάστρωμα? Λέει, ή φασίνα στο κατάστρωμα ή στις ανέμενες καρχαρίες. Λέει ο Μότσαρτ, στις ανέμενες καρχαρίες. Και το μάκι τον τρώνει καρχαρίες. Την άλλη μέρα λένε στον Μπετόβεν, κύριε Μπετόβεν, το πλοίο που ανεβήκατε είναι πειρατικό. Αύριο έχει δύο σακιά καθάρισμα πατάτες στα μαγειρία. Λέει, εγώ ολόκληρος Μπετόβεν θα κάτσω να καθαρίσω πατάτες στα μαγειρία? Του λένε, ή θα καθαρίσεις πατάτες στα μαγειρία ή στις ανέμενες καρχαρίες. Λέει και ο Μπετόβεν, στις ανέμενες καρχαρίες. Τον τρώνε και τον Μπετόβεν καρχαρίες. Ηθικό δίδαγμα. Η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική. Ουάου! Στον τουρκικό πόλεμο έχει πάει ο Μάρκος Μπότσαρες με τη μάνα του να ξεκουραστεί λιγάκι κάτω από ένα δέντρο και τον πήρε ο ύπνος. Και κάποια στιγμή ξυπνάει η μάνα του και βλέπει ότι έρχονται Τούρκοι. Λέει, ξύπνα Μάρκο μου, έρχονται Τούρκοι. Λέει, καλά ρε, μα μην κάνεις έτσι, πώς είναι, λέει, καμιά δεκαριά να βγάλω το μαχαίρι μου να τους ξεγυλιάσω. Όχι, είναι πολύ Μάρκο μου, λέει, ξύπνα. Πώς ρε, μάνα, είναι πάνω από 20, να βγάλω το διαταγάνημα να τους αποκεφαλίσω. Μάρκο μου είναι πολύ, λέει, ξύπνα. Πώς είναι, μάνα, είναι πάνω από 20. Είναι, λέει, πολύ, πόσοι, λέει, πάνω από 50. Να βγάλω τα κουμπούρια να τους κουμπουριάσω. Μάρκο μου, λέει, είναι πάρα πολύ. Πώς είναι, μάνα, είναι πάνω από 100. Λέει, είναι. Τότε να πάρω τον πούλο μου να την κάνω. Οδηγεί μια ξανθιά, σταματάει στο κόκκινο, πετάγεται ένας Πακιστανός, σκουπίζει τον μπαμπρίς και του δίνει 2 ευρώ. Συνεχίζει η ξανθιά, ανάβει πράσινο, στο επόμενο φανάρι, πάλι ο Πακιστανός, τη σκουπίζει τον μπαμπρίς, του ξαναδίνει 2 ευρώ. Συνεχίζει η ξανθιά, στο επόμενο φανάρι, πάλι κόκκινο, πάλι ο ίδιος Πακιστανός, πάει να σκουπίζει τον μπαμπρίς. Του λέει, ξανθιά, αν μου πεις πώς με προλαβαίνεις από φανάρι σε φανάρι, θα σου δώσω 10 ευρώ. Τη λέει, αν μου δώσεις 20, θα σου πω από ποιο φανάρι θα βγεις από την πλατεία. Όλο! Παίρνει τηλέφωνο κάποια κυρία και απαντάει να την άλλη, ορίστε. Λέει, εκεί φτιάχνετε τέντες. Λέει, αυτός, κυρία μου, ομιλείται με τον πρώτο τεντά των Αθηνών. Είμαι στη διάθεσή σας. Λέει, μου έχει σηλωθεί τέντα. Λέει, πέστε μου όνομα και περιοχή. Λέει, λέγομαι Χριστοδούλου και μένω στην Κρού 160. Κυρία μου, σε 40 λεπτά ο πρώτος τεντάς των Αθηνών θα είναι σπίτι σας. Όντως, 40 λεπτά χτυπάει το κουδούνι. Ποιος είναι? Ο πρώτος τεντάς των Αθηνών είναι έξω από την πόρτα σας. Λέει, σας ανοίγω, ανεβείτε στον πρώτο όροφο. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, μπαίνει μέσα, γεια σας, πού είναι η βλάβη? Λέει, εδώ έξω στο μπαλκόνι, έχει σηλωθεί η τέντα. Κυρία μου, σε 50 λεπτά ο πρώτος τεντάς των Αθηνών θα είναι έτοιμος. Κάντε τη δουλειά σας και εγώ ενεργώ αμέσως. Πάει η κυρία στην κουζίνα, σε 5 λεπτά ξαναχτυπάει το κουδούνι. Πάει αυτή στο τηλέφωνο, λέει, ποιος είναι? Ο πρώτος τεντάς των Αθηνών. Λέει, συγγνώμη, ο τεντάς είναι πάνω, φτιάχνει την τέντα. Όχι, λέει, εγώ είμαι, έπεσα κάτω. Πάει ένας τύπος στο χασάπι και του λέει, βάλε μου ένα κιλό κιμά. Ζυγίζει ο χασάπης τον κιμά και του λέει, είναι ένα και 20, να τα αφήσω? Του λέει, ναι, άστα αυτό και βάλε μου ένα κιλό. Ουάου! Είναι κάποιος στη γωνία του δρόμου και ζητιανεύει. Περνά ένας παραστικός και του λέει, αγαπητή μου, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν έχω ψηλά, έχω χιλιάρικο. Έχεις ρέστα από χιλιάρικο? Του λέει, ο ζητιάνος έχω. Τότε λέει, για να έχεις τόσα πολλά λεφτά, δεν χρειάζεσαι βοήθεια. Ουάου!